Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, αυτή η εκπομπή είναι ταγμένη να υπηρετεί την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Από όπου και αν προέρχεται αυτή. Σήμερα λοιπόν για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία έχουμε να πούμε ότι αφού παρουσιάσαμε σε μία σειρά εκπομπών την Ελλαδική Εκκλησία και είδαμε μοναχούς, ιερομονάχους, κληρικούς της Ελλαδικής Εκκλησίας να λαμβάνουν θέσεις και να λένε τις απόψεις τους και να καταγγέλουν πρόσωπα και πράγματα, τον επάρατο οικουμενισμό, έχουμε πει ότι η εκπομπή αυτή, επειδή μάχεται για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, γι' αυτό και επειδή η Ορθοδοξία είναι μία, θα παρουσιάσει και τις θέσεις των παλαιοημερολογητών αδελφών μας. Σειρά λοιπόν σήμερα, πριν προχωρήσουμε στον πολύ επικοδομητικό διάλογο και στην πολύ έτσι κατατοπιστική και διαφωτιστική αναφορά για όλους εσάς με τον εκλεκτό προσκεκλημένο πατέρα Γλυκέριο που έχουμε σήμερα, θα κάνουμε μία μικρή εισαγωγή. Ούτως ή άλλως το καλούν οι περιστάσεις, οι καιροί, η εσχατολογία μας να αναφερθούμε στο θέμα πίστης λίγο πριν μπούμε στο κυρίως θέμα μας. Τι είναι πίστης? Γιατί για να υπηρετήσεις Ελλάδα και Ορθοδοξία, εάν δεν είσαι πιστός, εάν δεν έχεις φλόγα πίστεως, δεν μπορείς να υπηρετήσεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο σπουδαίος και μεγάλος Φώτης Κόντογλου έλεγε: «Η πίστη δεν θέλει να κατανοήσει με το μυαλό όσα της λέγει ο Θεός, ούτε ζητά αποδείξεις. Η πίστη είναι μία δύναμη μυστηριώδης και ακατανόητη, κάποιας άλλης τάξης που βρίσκεται από τα δυνατά και από τα δύνατα του λογικού μας. Ο φιλόσοφος θέλει να ζήσει με το μυαλό». Βλέπουμε σήμερα πολλούς φιλοσόφους και στο παρελθόν και σήμερα, αλλά και επιστήμονες, οι οποίοι ζουν με το μυαλό και στο τέλος χάνονται. «Αλλά ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται», λέγει ο Αβακούμ. Ο Παύλος, ο θείος Παύλος, γράφει στην επιστολή του προς Ρωμαίους: «Παν δε ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστίν». Αυτό που δεν εκπορεύεται δηλαδή από την πίστη και δεν βγαίνει από την πίστη είναι αμαρτία. Και στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του γράφει: «Διαπίστεως γάρ περιπατούμε ου δια είδους». Περιπατούμε με την πίστη και όχι με τα μάτια, δηλαδή με το μυαλό. Η γνώση είναι ένας δρόμος που δεν βγάζει ποτέ στην πίστη. Και όσοι νομίζουν ότι φτάσανε στην πίστη από αυτόν τον δρόμο είναι γελασμένοι. Ο Χριστός είπε: «Η Βασιλεία του Θεού ουκ έρχεται με τα παρατηρήσεως», δηλαδή ο άνθρωπος δεν ξαναγεννιέται πνευματικά και δεν μπαίνει στα μυστήρια του Θεού με το να εξετάζει με το μυαλό τα θεϊκά πράγματα. Πίστης είναι το να πιστέψει ο άνθρωπος τα απίστευτα. Γι' αυτό και ο Κύριός μας είχε πει: «Μακάρι μη δόντες και πιστέψαντες». Μα το λογικό δεν μπορεί να κάνει τα πιστευτά απίστευτα. Πιστευτά τα κάνει μόνον η πίστης. Πάντα δυνατά το πιστεύοντι, αδυνατή δε το Θεό ουδέν. Ο πλούτος, ακούτε τι όμορφα λόγια, κυρίες και κύριοι, καταθέτει, έχει καταθέσει στις επιστολές του ο Φώτης ο Κόντογλου. Ο πλούτος και πέλαγος πλούτου με τα κύματά του και με τους θαυμαστούς θησαυρούς του που ξεχυλίζουν από την δύναμη της πίστεως. Δεν υπάρχει γνώση που να μην είναι φτωχή, όσο και αν φαίνεται πλούσια. Η γνώση λοιπόν είναι πάμπτωχη, ενώ η πίστη είναι πάμπλουτη. Αυτός που έχει πίστη είναι πάμπλουτος, κυρίες και κύριοι. Αλλά τους θησαυρούς της πίστης δεν τους χωράνε μήτε ουρανός μήτε η γη.
Εκείνος που έχει στήριγμα μέσα στην καρδιά του την ελπίδα της πίστεως δεν έχει στέρηση ποτέ του και από τίποτα. Και ενώ δεν έχει τίποτα, με την πίστη τα έχει όλα. Δεν υπάρχει γνώση που να μην είναι φτωχή, όσο και αν φαίνεται πλούσια. Αυτό το ξαναείπαμε. Αλλά τους θησαυρούς της πίστεως δεν τους χωράνε ο ουρανός και η γη. Οι ευλογημένοι άνθρωποι, λέει ο Φώτης ο Κόντογλου, που τους αξίωσε ο Κύριος να γίνουν τέκνα του, αξιώνονται από αυτόν να εξοικειώνονται με τα υπερφυσικά, που δεν μπορεί να τα πιστέψει όποιος έχει πονηρή διάνοια. Το υπερφυσικό και το θεϊκό, αυτός που έχει διάνοια, δηλαδή μυαλό πονηρό, δεν μπορεί να το πιστέψει. Αυτά λοιπόν για την πίστη. Αυτό είναι ένα σπουδαίο, μια σπουδαία μαρτυρία και ένα γραπτό κείμενο του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, και θεώρησα σωστό λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή και οδηγηθούμε στους δρόμους αυτούς της καταγγελίας με τον πατέρα Γλυκέριο, ο οποίος ανήκει στην Μονή Αγίου Κυπριανού, ανήκει στους ενισταμένους παλιοημερολογίτες. Πριν λοιπόν αρχίσουμε, έπρεπε να πούμε τι είναι πίστης, και επειδή από την εκπομπή αυτή, όπως είπαμε, θα έχουμε κάθε φορά και το παλαιό και το νέο ημερολόγιο, διότι η πίστη είναι μία και η Ορθοδοξία είναι μία και η Εκκλησία του Χριστού είναι μία. Γι' αυτό, όσο υπάρχει αυτή η εκπομπή, από εδώ θα περάσουν οι κληρικοί αυτοί που είναι αποφασισμένοι να ομολογήσουν, που είναι φλογεροί, να καταγγείλουν τον οικουμενισμό, να καταγγείλουν αυτή τη στιγμή τι γίνεται πάνω από τα κεφάλια μας, τι γίνεται στην Ελλάδα και πώς κινδυνεύει η πίστης μας. Και επειδή θα αναφερθούμε στο θηρίον που λέγεται, θα κάνουμε μία συζήτηση σφαιρική εφόλης της ύλης, αλλά ειδικότερα στο θηρίον που λέγεται Βατικανό και Πάπας, έχουμε και μία κασέτα που κατά τη διάρκεια της συζητήσεως θα την προβάλλουμε, όχι ολόκληρη βεβαίως, για να δείτε κι εσείς η διεισόμαση πώς έχει συντελεστεί και πώς έχει προχωρήσει πλέον η προδοσία, και βρισκόμαστε όχι στην τελική ευθεία, αλλά είναι τελεσμένο γεγονός και ο ελληνικός λαός έχει μεσάνυχτα και πρέπει να φυπνιστούμε όλοι, διότι η ένωση έχει γίνει με τους παπικούς. Αρχής γενομένης από το μονοφυστισμό. Σήμερα λοιπόν, επειδή λοιπόν προσπαθούν, και όπως είχα αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, προσπαθούν τους παλαιοημερολογίτες να τους βγάλουν αιρετικούς, και μάλιστα σε πρόσφατο, όχι υπόμνημα, είχε ψηφιστεί από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης και το είχαμε διαβάσει στην προηγούμενη εκπομπή και είχαμε πάρει και τις γνώμες των πατέρων της Εκκλησίας μας, του Ιερομονάχου Πατρός Αρσενίου Κουμπούγια, του Πατρός Εμμανουήλ Καλύβα, όλων των εκλεκτών αυτών πατέρων που έχουν τιμήσει την εκπομπή αυτή. Σήμερα λοιπόν θα πάρουμε και την θέση και την άποψη και τη γνώμη του πατρός Γλυκερίου, ο οποίος να μας μιλήσει τι εστί Βατικανό και γιατί μεθόδευσαν και πού υπάρχει η πονηρία, γιατί τους παλαιοημερολογίτες αδελφούς μας τους βγάλανε αιρετικούς, κάνανε ψήφισμα με την εισήγηση του Βαρθολομαίου Κωνσταντινούπολεως βεβαίως, και αφήσανε απ' έξω ως μη αιρετικούς τους παπικούς, τους προτεστάντες, τους, ειδικά αυτό που είναι το μεγαλύτερο θηρίο, ο παπισμός. Και βεβαίως οι αιρετικοί είμαι θα εμείς οι Ορθόδοξοι, γιατί στο τέλος, εάν δεν αντιδράσουμε και δεν προβάλλουμε αντίσταση μεγάλη και γενναία, δεν υπάρχει περίπτωση ο ελληνικός λαός να διεκδικήσει τα δίκαια του και να κρατήσει την πίστη του. Πρέπει από την αντίσταση τη δική μας εξαρτάται εάν τα σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων θα περάσουν, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό θα δούμε και την κασέτα αυτή και θα πούμε πώς οδηγείται η Ορθοδοξία στο Πανθρησκειακό Συνέδριο, τη ρίχνουν στη Χωάνη της Πανθρησκείας. Είναι ένα σχέδιο ΜΡΑ λέγεται, με κοινή συνεργασία Εβραιομασονίας, Εβραιοσιωνισμού και Βατικανού, να μπορέσουν να πατάξουν τη μόνη αληθινή Εκκλησία, τη μία και μοναδική Καθολική και Αποστολική Ανατολική Εκκλησία του Κυρίου μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Σήμερα λοιπόν έχουμε και γι' αυτό και απόψη η καταγγελία θα βαρύνει, διότι ο εκλεκτός ιερομόναχος που έχουμε στην εκπομπή μας είναι Γάλλος. Γάλλος 100% γνήσιος, ο οποίος βεβαίως, εδώ που θα συζητήσουμε Πάτερ Γκλικέρι μπροστά σε όλο τον κόσμο, οφείλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που τιμήσατε την εκπομπή για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία για τις παρουσίες σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ζωράκη, που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε, όπως είπατε, για το πιο σοβαρό θέμα στη ζωή μας, που είναι για θέμα πίστεως. Και ευχαριστώ και το κανάλι εδώ, το Τηλετώρα, που μας φιλοξενεί για να μιλήσουμε για αυτά τα σοβαρά θέματα. Το κανάλι μας, Πάτερ Γκλικέρι, η Τηλετώρα και γενικά ο Γενικός Διευθυντής της Τηλετώρα είναι πολύ ευαισθητοποιημένος ως προς τα θέματα τα εκκλησιαστικά και είναι το μόνο κανάλι που μιλάει για Ελλάδα και Ορθοδοξία. Αυτό ούτως ή άλλως είναι γνωστό από την επιλογή που κάνει ο κόσμος, από τα γράμματα που έρχονται. Και βεβαίως και από το ζάπινγκ που γίνεται το καθημερινό, είναι η μόνη όαση σήμερα σε αυτόν τον τηλεοπτικό φασισμό, τον σημερινό, είναι η όαση που λέγεται κανάλι της Τηλετώρα. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς μας βλέπετε εδώ να αγωνιζόμεθα από κοινού, διότι ο Γενικός Διευθυντής της έχει ευαισθησία στα θέματα αυτά για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, Πάτερ Γκλικέρι, να μας πείτε εδώ ότι έχω εδώ μπροστά μου το βιογραφικό σας σημείωμα που λέγει ότι είστε Γάλλος, γεννημένος στη Δυτική Γαλλία, θα με διορθώσετε εσείς αν κάπου κάνω λάθος, και σαν νέος και εσείς 18 ετών αναζητούσατε και από Γάλλους γονείς, γνήσιος Γάλλος, βέρος 100%. Λοιπόν, αναζητούσατε, είχατε οράματα και αναζητούσατε την αλήθεια. Και βεβαίως την αλήθεια δεν τη βρίσκατε και δεν μπορούσατε να τη βρείτε σε αυτόν τον χρεοκοπημένο μοντέλο του χριστιανισμού, του κοσμικού χριστιανισμού, που λέγεται παπισμός, παπική εκκλησία. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Γαλλία από ό,τι συζητήσαμε μαζί μου είπατε ότι αναζητούν την πνευματική ζωή η νεολαία της Γαλλίας, αλλά δεν την βρίσκει, διότι ως πρότυπα έχουν τον παπισμό και τον προτεσταντισμό. Πού να βρούνε λοιπόν την πραγματική αλήθεια και τη ζωή. Έπειτα, θα ήθελα να πω ότι πώς εσείς οι περισσότεροι νέοι στη Γαλλία που ψάχνουν για την πνευματικότητα, πώς έγινε εσείς ένας πρώην παπικός με ένα δόγμα που ήταν τελείως, αυτό θέλω να μας το πείτε, να το καταγγείλετε, γιατί έχετε εμφανιστεί πάλι από το κανάλι της Τηλετώρα, αλλά παρουσιάσατε μια άλλη πλευρά. Στη δική μου θα παρουσιάσετε μια σφαιρική. Λοιπόν, πλευρά σας, πώς ένας πρώην παπικός, εσείς παρουσιάσατε, μπήκατε, ήσασταν στο δόγμα δηλαδή των παπικών, και μπήκατε στην Ορθοδοξία. Τι ήταν αυτό που σας, το ερέθισμα εκείνο που σας έκανε να μεταστραφείτε και να βαδίσετε στον αληθινό δρόμο και να έρθετε στην Ελλάδα, από τη Γαλλία? Μάλιστα. Πριν απαντήσω, θα ήθελα να επικαλεστώ σήμερα την φώτιση της ευχές του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, που η Εκκλησία μας του Πατρίου Ορτολογίου γιορτάζει τη μνήμη, ναι, του σήμερα. Ναι. Και ίσω δεν είναι τυχαίο που αυτός ο μεγάλος υπερασπιστής της Ορθοδόξου μας πίστεως γιορτάζει σήμερα και... Ναι, γι' αυτό και τον έχουμε πίσω, γιατί ο κάθε κληρικός, για το παλιό ορτολόγιο αυτό θέλουμε να πούμε, έχουμε τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τη μεγάλη αυτή μορφή, πίσω να μας σκεπάζει, διότι αφού σήμερα φιλοξενούμε έναν κληρικό παλαιοημερολογήτη και σήμερα εορτάζουν οι παλαιοημερολογήτες τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, θεωρήσαμε σωστό και πρέπον να τον έχουμε πίσω και προστάτη μας και να οδηγήσει τη συζήτηση, διότι ήταν ο μόνος που, αν εμείς σήμερα είμεθα Ορθόδοξοι, το οφείλουμε σε αυτή τη μεγάλη φυσιογνωμία και σε αυτό το μεγάλο ανάστημα. Ναι, και ίσως θα επανέλθω με στο θέμα του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Ποιο ήταν το ερέθισμα που σας έκανε να έρθετε στην Ελλάδα? Βλέπετε, στη Γαλλία, όπως και γενικώς στη Δύση, υπάρχουν πολλοί νέοι που αναζητούν μια πνευματική ζωή, που έχουν πνευματικούς πόθους. Και δυστυχώς το πρόσωπο τόσο του παπισμού όσο και του προτεσταντισμού ή του αγγλικανισμού δεν βρίσκουν καμιά πνευματική ζωή. Γιατί δυστυχώς πρώτα ο παπισμός είναι μια
τελείως εκοσμικευμένη οργάνωση, δεν θα τη λέω εκκλησία, γιατί έχει αποκοπεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι μια οργάνωση, ο Πάπας, όπως είναι γνωστός, δεν είναι μόνο θρησκευτικός αρχηγός, αλλά είναι και πολιτικός αρχηγός. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό τον έχει οδηγήσει σε πάρα πολλές παρεκτροπές, όχι μόνο σε θέματα πίστεως, αλλά και σε θέματα πολιτικά, γιατί εφόσον συνδυάζομαι και την Εκκλησία με την πολιτική, οπωσδήποτε θα έχουμε παρέκτροπα. Αυτό να κάνω μια παρένθεση, αυτός ο συνδυασμός της θρησκείας με την πολιτική, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το ονομάζει τέρας αλόκοτον, μίξης αμίκτων. Τέρας αλόκοτον. Για μας είναι ανεπίτρεπτο, αδιανόητο ένας κληρικός να ασχοληθεί με πολιτική εξουσία, να έχει πολιτική εξουσία. Απαγορεύεται πολύ αυστηρά από τους κανόνες της Εκκλησίας μας. Και δυστυχώς βλέπουμε πού έχει οδηγηθεί την Δύση, αυτό το τέρας αλόκοτον, να συνδυάσει ο Πάπας και την θρησκευτική εξουσία. Όχι. Και την πολιτική εξουσία. Διότι εφόσον θεωρούν τον Πάπα ως αλάθητο σε θέματα πίστεως, είναι και αλάθητο σε θέματα πολιτικά. Βλέπετε, είναι πολύ δύσκολη. Για να επανέλθω όμως σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι λοιπόν που δεν αναπαύονται από το παπισμό ούτε από το προτεσταντισμό, δεν βρίσκουν καμία απάντηση στους πνευματικούς πόθους τους, στις επιθυμίες τους. Και δυστυχώς πάρα πολλοί οδηγούνται, όπως και ήταν η προσωπική μου περίπτωση, σε αναζήτηση σε ανατολικές θρησκείες. Στον αφανισμό οδηγούνται. Ναι, ή ακόμα και σε μυστικιστικούς οργανισμούς. Αποκρυφιστικά. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτός ο πόθος. Δυστυχώς δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει πνευματική ζωή, υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού που είναι Ορθόδοξος μας Εκκλησία. Αυτή που πολεμείται ανά τους αιώνες. Και εδώ είναι η ουσία του προβλήματος. Όταν η χάρη του Θεού, γιατί μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να μας οδηγήσει στην Εκκλησία του, στην Ορθόδοξο του Εκκλησία, όταν τους οδηγεί στην Εκκλησία, λόγω της συνεργασίας που γίνεται διαμέσου του οικουμενισμού μεταξύ Ορθοδοξίας και Παπισμού και Προτεσταντισμού, τους κλείνουν την πόρτα. Δεν τους δέκονται. Εγώ είχα τη μεγάλη ευτυχία Η δική μας Ορθόδοξη δεν τους δέκονται. Προσωπικά είχα τη μεγάλη ευτυχία να συναντήσω Ορθοδόξους συγκεκριμένως της Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς, που είναι από τις ελάχιστες εκκλησίες που δεν αναμειγνύονται στην παναίρεση του οικουμενισμού. Αλλά γνωρίζω πάρα πολλές περιπτώσεις άλλων συμπατριωτών μου που δεν βρήκανε αυτή την πόρτα, συναντούν Ορθοδόξους είτε του Οικουμενικού Πατριαρχείου είτε καμιάς άλλης... Του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινού Πόλεως. Ακριβώς, ναι, είτε καμιάς άλλης επισήμου εκκλησίας που τους λένε, να αναφέρω ένα παράδειγμα, ότι είμαστε η Δύση. Θυμάμαι μια περίπτωση, μια Ελληνίδα από τη Μασσαλία συγκεκριμένος, πολύ πιστή Ορθόδοξος, είχε παντρευτεί με έναν Γάλλο καθηγητή φιλοσοφίας. Και όπως το είπατε στα πολύ ωραία λόγια του Φώτη Κόντουγλου, του εμνίστου Φώτη Κόντουγλου, η φιλοσοφία είναι η αναζήτηση της γνώσης. Και αυτό είναι ακριβώς το χαρακτηρισμός του παπισμού πρωτίστως, και έτσι επηρέασε και όλη την Δύση. Στο παπισμό δεν βάζουμε στο κέντρο η πίστη, η Ορθόδοξος μας πίστη που μας την αποκάλυψε ως άνθρωπος και μας την αποκαλύπτει η Εκκλησία του, η Ορθόδοξος του Εκκλησία, αλλά βάζουμε στο κέντρο τη γνώση, τον άνθρωπο δηλαδή. Εξορίζουμε την πίστη, την αποκάλυψη του ανθρώπου. Και έτσι έχουμε πολλούς φιλοσόφους στη Γαλλία που είναι πάρα πολύ μακριά από την πίστη. Αυτή όμως η πιστή Ελληνίδα, η πιστή Ορθόδοξος, έκανε προσευχή 20 χρόνια. Και καρπός της προσευχής του αγώνος της φωτίστηκε ο άνδρας της και αποφάσισε ότι θέλει να γίνει Ορθόδοξος, θέλει να βαπτιστεί. Και έγραψε τότε στον Μητροπολίτη Γαλλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, λέγοντας την ιστορία του. Μάλιστα. Αφού δεν έλαβε απάντηση, πήγε στο Παρίσι να τον συναντήσει σε μια προσωπική συζήτηση και ο Μητροπολίτης αυτός του είπε, εσείς τι θρησκεύμα είστε. Λέει, εγώ τυπικά, όπως οι περισσότεροι Γάλλοι, έχω βαπτιστεί ρωμαιοκαθολικός, παπικός δηλαδή. Μάλιστα. Και του απαντάει ο Μητροπολίτης, κοιτάξτε, εφόσον εσείς
είστε Ρωμαιοκαθολικός, δεν χρειάζεται να γίνεστε Ορθόδοξος, σε λίγα χρόνια είμαστε ενωμένοι. Το ίδιο είμαστε. Α, ο Κωνσταντινούπολεος, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Ο Μητροπολίτης του εκεί στην Γαλλία δηλαδή, της Γαλλίας εκεί. Και του είπα, δεν χρειάζεται εσείς να αλλάξετε... Εδώ να επισημάνω με Πάτρε Γλυκέριε, ότι η δική μας λοιπόν, άρα η δική μας εκ της Κωνσταντινούπολεως, προτρέπουν και διώχνουν λέγοντας στους ετεροδόξους και στους διαφόρους που προσέρχονται να βαπτιστούν και να βρουν την αλήθεια, ότι ουδέν φόβον φέρεται, ότι είμεθα το ίδιο, δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού είναι το ίδιο, εδώ και χρόνια το κάνουν αυτό. Άρα λοιπόν έχει γίνει ένα συνωμοτικό σχέδιο μεταξύ Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και Βατικανού, και αυτό θα φανεί και στην Εκκλησία μας, που μας παραδίδει. Παραδίδει εμάς τους Ορθοδόξους, παραδίδει την Εκκλησία μας, παραδίδει τους πιστούς στα χέρια του πιο αιμοβόρου θηρίου που λέγεται Βατικανό και που λέγεται Πάπας, γιατί ο Πατροκοσμάς ο Ετωλός μας άφησε παρακαταθήκη και μας είπε στην προφητεία του «Τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία». Και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός έλεγε «Απέχετε των αιρετικών όπως των όφεων». Λοιπόν, έτσι δεν θέλουν οι δικοί μας να ανανύψουν, διότι σήμερα, εάν είχαμε σωστούς κληρικούς, Πάτρε Γλυκέρη, δεν ξέρω εάν διαφωνείτε, σήμερα οι περισσότεροι, νομίζω, από την Δύση Ευρωπαίοι θα είχαν βαπτιστεί και θα ήταν Ορθόδοξοι και θα είχαμε μεγάλη αύξηση σε ποσοστά Ορθοδοξίες. Ναι, κυρία Ζουράκη, οπωσδήποτε, πλέον δεν είναι πλέον συνωμοσία. Επισήμως έχουν αποφασίσει συμφωνήσει με τους Παπικούς, λόγω του διαλόγου, του οικουμενιστικού διαλόγου, ότι δεν θα κάνουν προσιλητισμό, δεν θα βαπτίσουν παπικούς. Εδώ να διαβάσω ένα παράδειγμα μόνο, μια δήλωση που είχε κάνει ο Μητροπολίτης Λέρου Καλυμνού και Ασκηπαρίας, Νεκτάριος, πριν δύο χρόνια, την 1η Μαρτίου 1992, στο Βήμα της Κυριακής, για να δείτε ποια είναι αυτή η γραμμή. Και λέγει λοιπόν αυτός ο Μητροπολίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και όταν ακόμη εκατοντάδες ιερείς της Δυτικής Εκκλησίας εγκατέλειπαν κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες την Ιεροσύνη και την Εκκλησία των λόγω της καταναγκαστικής αγαμίας, η Ορθόδοξος Ανατολή απέφυγε συστηματικά να τους δεχθεί στους κόλπους της για να μην δηλητηριάσει τις σχέσεις της με τις πρεσβυτέρα Ρώμη. Δηλαδή έρχονται εκατοντάδες ιερείς, χτυπούν την πόρτα, λοιπόν, τους κλείνουν την πόρτα. Λοιπόν, είναι συνωμοσία ή δεν είναι εις βάρος της πιστεώς μας συνωμοσία? Και συνεχίζει ο... Ερήμην του ελληνικού λαού αυτά όλα. Βεβαίως. Και συνεχίζει και όταν ολόκληρες ενορίες από την Ευρώπη, την Ιταλία και τα λοιπά επεθύμησαν να προσέλθουν στην Ορθοδοξία, πάλι με διάκριση τους κλείσαμε την θύρα. Έχει δηλαδή ο Σάρος να πεις με διάκριση τους κλείσαμε τη θύρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος από τη Δύση οπωσδήποτε με το φωτισμό, τη χάρη του Θεού, κάνει το βήμα και χτυπάει την πόρτα μετανία να επιστρέψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και τους κλείνουμε την πόρτα. Ναι, αν αντιλαμβάνονται αυτό γίνεται σκόπιμα, σκόπιμα αντιλαμβάνονται, γι' αυτό και το λέμε, και ευτυχώς που ακούγεται από το στόμα ενός Γάλλου, γνησίου Γάλλου Ευρωπαίου, έτσι, ο οποίος αγάπησε και ενώθηκε με την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία του Χριστού και υπηρετεί τώρα ως ιερομόναχος στα δικά μας εδάφη. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Είστε ιερομόναχος, το είπαμε και πριν, στην Ιερά Μονή Κυπριανού, όπου έχετε ως Προεδρός σας τον Μητροπολίτη Οροπού και Φίλης κύριον Κυπριανό, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, που σημαίνει ότι ο Κύριος σας τράβηξε από το σκοτάδι που ήσασταν στη Δύση και σας έφερε εδώ. Οπωσδήποτε. Προς το φως. Θέλω πάλι να τονίσω ότι δόξα του Θεού υπάρχει εδώ η σύνοδος των λεγόμενων παλαιομορογητών, γιατί δεν είναι μια σωστή έκφραση, των ενισταμένων, δηλαδή των ανθενωτικών, αυτών που αγωνίζονται εναντίον αυτής της πανέρεσης του οικουμενισμού, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η όαση, όλοι οι δυτικοί που θέλουν να επιστρέψουν, και λέω επιστροφή γιατί μην ξεχνάμε ότι η Δύσης ήταν Ορθόδοξος, έμεινε Ορθόδοξος κύρια χρόνια, που θέλουν να επιστρέψουν θα ήταν καταδικασμένοι να πεθαίνουν στην πλάνη και την αίρεσή τους. Όπως τώρα, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Μας κάνουν μία στροφή στον Μεσαίωνα, στην πλάνη, στην αίρεση και σε όλα αυτά. Δηλαδή σπρώχνουν τον ελληνικό λαό, αλλά και τους όλους τους λαούς της γης, προς τον αποκρυφισμό, προς τον σατανισμό, στον Μεσαίωνα. Τα πάντα είναι ένα, διαφημίζεται η ενότητα, η νέα εποχή και η νέα τάξη πραγμάτων.
που σημαίνει ότι θα πρέπει ο πλανήτης να οδηγηθεί στην χρεοκοπία, στον σατανισμό, διότι απότερη θρησκεία και απότερος στόχος είναι όταν θα γίνει η παγκόσμιος εκκλησία. Τι σημαίνει παγκόσμιος εκκλησία, να μας πείτε κι εσείς. Παγκόσμιος εκκλησία σημαίνει ένα συνοθήλευμα αιρέσεων, από ό,τι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Συνοθήλευμα αιρέσεων, όπου θα τραβήξει και την Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού μέσα στη Χουάνη αυτή να τη ρίξει. Την έχει ήδη ρίξει. Δεν ξέρουμε τα σχέδια του Κυρίου και κατά πόσον θα το επιτρέψει αυτό. Λοιπόν, και από εκεί και μετά να εξομοιωθούμε εμείς όλοι και να είμεθα ίση με τους βουδιστές, με τους συντοιστές, με τους παγανιστές, με τους παπικούς, με όλους τους αιρετικούς και κακοδόξους. Εμείς που κατέχουμε την αλήθεια. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ θίξατε το εξής θέμα, ότι εδώ το άνοιγμα πλέον της Ορθοδοξίας δεν είναι μόνο προς τους παπικούς, προς τους προτεστάντες, τους λεγόμενους χριστιανούς, αλλά έχουμε ήδη φτάσει στο δεύτερο στάδιο του οικουμενισμού, που είναι ο διάλογος με τις άλλες θρησκείες. Έτσι, να το δείτε αυτό ένα λεπτό, Πατρε Γλυκέρη εδώ. Ναι, αυτό, λοιπόν, όλοι αυτό... εδώ οι αρχηγοί της θρησκείας εσείς, και παρακαλώ ένα κοντινό σε αυτό για να δούμε τα χάλια μας. Για να δούμε πού θέλουν να μας καταντήσουν εδώ. Ναι, Φούγες, Πάπας, έτσι, Δαλάι Λάμα, συντοιστές, όλοι μαζί, γκουρουιστές, στη γραμμή. Είναι ένας αριθμός πάρα πολύ μικρός μπροστά στον μεγάλο, μια πολύ μικρή φωτογραφία αυτή. Ναι, αυτό που δείξατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι από την πανθρησκευτική προσευχή της Ασίζης. Στην προσευχή του 86 της Ασίζης, που ο Πάπας εκάλεσε τους αρχηγούς των μεγάλων θρησκείων του κόσμου για να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη. Μάλιστα. Είναι σημαντικό, διότι εδώ πάλι το Βατικανό, ο Παπισμός, είναι πρόδρομος σε αυτό το άνοιγμα προς τις άλλες θρησκείες. Εδώ, αν εξετάσουμε λίγο την ιστορία του Βατικανού, πρόδρομος, ακούτε, μέχρι τη Δευτέρα Βατικανή Σύνοδος, που έγινε το 62 με 65, ο Παπισμός ήταν πολύ αρνητικός και στο άνοιγμα προς τους άλλους χριστιανούς, λεγόμενους, τον οικουμενισμό δηλαδή, αλλά και πολύ περισσότερο στο άνοιγμα προς τις άλλες θρησκείες. Εκεί από τη Δευτέρα Βατικανή Σύνοδος το 65 πήρανε αποφάσεις για το άνοιγμα με τις άλλες θρησκείες. Υπήρχε εκεί μια δήλωση το 65 για τις σχέσεις της Εκκλησίας, εννοείται της Εκκλησίας του Παπισμού, με τις μη χριστιανικές θρησκείες. Και από τότε προπορεύεται ο Παπισμός σε αυτό το άνοιγμα, και δυστυχώς οι Ορθόδοξοι, όπως το είδαμε στη φωτογραφία που ήταν Μητροπολίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε αυτή την προσευχή, οι Ορθόδοξοι ακολουθούν τους παπικούς σε αυτό το φοβερό άνοιγμα με τις άλλες θρησκείες, με σκοπό να ενωθούν όλες τις θρησκείες. Μάλιστα, και να εξαφανιστεί η Ορθοδοξία, να εξαφανιστεί η Ορθοδοξία. Αν μου επιτρέψετε να διαβάσω μόνο δύο. Όχι, δεν έχουμε χρόνο, λυπάμαι, Πάτρε Γλυκέρη, αλλά δεν έχουμε χρόνο, γιατί πρέπει να δείξουμε ένα μέρος της κασέτας. Πρέπει να πούμε, να σας κάνω ορισμένα ερωτήματα για το χάραγμα, διότι είναι η κασέτα είναι δική σας και θέλω εδώ να σας απονείμω και να έπαινω, διότι από όλο το παλαιό εορτολόγιο, από όλη την Εκκλησία και από την Ελλαδική Εκκλησία, ήσασταν οι πρώτοι που βγάλατε αυτό το ντοκουμέντο και το καταγγείλατε, και μπράβο σας, διότι με αυτή την κασέτα και ειδικά με αυτές τις καταγγελίες ο λαός αφυπνίζεται και μπορεί να καταλάβει πού οδεύομαι. Διότι οι περισσότεροι σιωπούν και είναι ντροπή και έσχος να μας ρίχνετε και να μας παραδίδετε. Τώρα απευθύνομαι και προς την Ελλαδική Εκκλησία, έτσι, είπαμε ότι όλοι οι πατέρες δεν είναι ίδιοι, μιλάμε για τις κεφαλές. Να μας παραδίδετε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και να δούμε τώρα αυτό που θα δούμε σε λίγο, και έπεται και κασέτα συγκλονιστική που θα προβληθεί σε λίγες μέρες. Και βεβαίως ο ελληνικός λαός πάρα πολύ αγωνιά, αλλά πάνω από τον ελληνικό λαό δεν είναι κανένας από τους προδότες που μας παραδίδουν. Είναι μόνον ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και αυτός θα αποδώσει στον κάθε ένα από εμάς. Και εκείνο που διερωτώ με Πάτερ Γλυκέρη είναι γιατί όλοι αυτοί πορκιστήκανε να ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας οι κληρικοί, πώς είναι δυνατόν να μην φοβούνται, δεν θα λογοδοτήσουν. Αρχίζει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η κασέτα, το Οικουμενιστικό Θέατρο της Ρώμης, 6 Δεκεμβρίου 1987. Πάπας να εναγκαλίζεται σε ασπασμό ειρήνης και αγάπης μετά του αποθανόντος Πατριάρχου Δημητρίου. Από τότε άρχισε η μεγάλη έξοδος και η μεγάλη προδοσία. Έτσι τότε έγινε η Ένωση, που είχαν υποδεχθεί τον Δημήτριο, να μην τα ξεχνάμε αυτά, ως αρχηγό κράτους.
Ως αρχηγόν κράτους τον είχαν υποδεχθεί, πατέρ Γλυκέρη, ή κάνω λάθος? Ναι, να πούμε ότι ετοιμάζεται και ο νυν Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος το Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, για την εορτή του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, να πάει πάλι εκεί να κάνει σχεδόν συλλήτωργο με τον Πάπα. Ό,τι έκανε και ο Δημήτριος. Γιατί δυστυχώς ακολουθεί στην ίδια πορεία. Εδώ βλέπουμε τον νυν Πατριάρχη που ήταν τότε ως Μητροπολίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σε αυτό το φοβερό κατάντημα του Βατικανού. Μάλιστα. Λοιπόν, από τότε λοιπόν προετοιμαζόταν το έδαφος και βλέπετε στη σειρά, στη γραμμή όλη η του φαναρίου. Εδώ θα πρέπει να είναι αυτή μάλλον προτεστάντισσα. Όχι, είναι καθολική που διαβάζει. Και είναι παπική που διαβάζει. Τον προφητεία από την Παλιά Διαθήκη. Μάλιστα. Προφητεία Ισαΐου το ανάγκη. Τεράστια η δογματική διαφορά. Εδώ τώρα μπορείτε να καταλαβαίνετε για τους ανθρώπους της Δύση, όταν βλέπουν τέτοιες συμπροσευχές, δεν έχουν καμιά όρεξη να αναζητούν στην Ορθοδοξία την αλήθεια. Πώς αναζητήσουν την αλήθεια. Δεν υπάρχει μαρτυρία της αλήθειας. Και η παρουσία των Ουνητών του Ανατολικού Ινστιτούτου. Το ποντιφητικό του το ίδρυμα στα 75. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης εφήτησε στην Ουνίτικη Σχολή της Ρώμης. Μάλιστα. Έτσι, ο κύριος Βαρθολομαίος. Γι' αυτό και έγινε πιο Λατίνος και από τους Λατίνους. Και γι' αυτό τώρα συνδιαλέγεται με το αιμοβόρον θηρίον του Βατικανού. Και γι' αυτό παραδίδει την Εκκλησία του Χριστού στους Βατικάνιους ανερυθρίαστα, χωρίς φόβον και πάθος, μας παρέδωσε. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ετοιμάζεται μεγάλη υποδοχή στο νησί της Πάτμου από τον Κωνσταντινούπολεως για τον Πάπα της Ρώμης. Ναι, ίσως αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πέρα από τις συμπροσευχές αυτές που είναι βέβαια τελείως απαράδεκτες, είναι και οι δηλώσεις που κάνουν οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές, που δηλώνουν, όπως παραδείγματος χάρη ο νυν Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος, ότι ο παπισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο πνεύμονες της Εκκλησίας. Δηλαδή η Εκκλησία δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον παπισμό. Ακούτε. Εδώ να κάνω, επειδή μιλήσαμε για τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τι έλεγε ο Άγιος Μάρκος για τους παπικούς, που είχε πείρα προσωπική, είχε πάει και αυτός με μια καλή διάθεση. Και δυστυχώς, να κάνω μια παρένθεση, πώς διαστρεβλώνουν οι οικουμενιστές, λένε ότι και ο Άγιος Μάρκος πήγε σε διάλογο με τους παπικούς, εμείς το ίδιο κάνουμε. Αυτό είναι φοβερά διαστρέβλωση, διότι όταν ο Άγιος Μάρκος είδε ότι οι παπικοί δεν είχαν την διάθεση να αλλάξουν ούτε να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία, να καταργήσουν ούτε την πιο ελαχίστη από τις πλάνες τους. Τους κατήγγειλε και διαφώνησε και είναι ο μόνος που δεν υπέγραψε την Ένωση. Και έστωσε την Ορθοδοξία, διότι επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη, ηγήθηκε της ομάδας των ανθενωτικών, των πιστών δηλαδή Ορθοδόξων, που δεν δέχτηκαν την Ένωση. Δυστυχώς, από τότε ένα μέρος των Ορθοδόξων, ειδικά της αριστοκρατορίας, ήταν ενωτικοί. Είχαν υπογράψει την Ένωση, ήταν λατινόφρονες, λεγόμενοι λατινόφρονες. Οι δύο Ορθόδοξοι δεν είχαν καμιά κοινωνία μαζί τους. Ο Άγιος Μάρκος, λοιπόν, ο Ευγενικός, έλεγε το εξής για τους παπικούς. Λέει, εμείς διουδέν άλλο απεσχίσιμεν των Λατίνων, χωριστήκαμε από τους Λατίνους για κανένα άλλο λόγο, αλλά ότι είσαι ου μόνο σχισματική, αλλά αιρετική. Άρα διότι είναι όχι μόνο σχισματική όπως τους λένε, αλλά αιρετική. Κυρίως αιρετική. Αιρετική. Ναι. Εδώ κοιτάξτε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Να συνευλογούν τώρα ο Πατριάρχης με τον Πάπα. Οποία βλασφημία. Σαν να υπήρχε ένα πίμνιο δηλαδή. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι στην ουσία η Ένωση ήδη υπάρχει. Πάτερ Γλυκέρη, μπορείτε να μου πείτε το καπελάκι του Ποντίφικος, το προσέξατε? Έχετε προσέξει ότι όλοι οι παπικοί φορούν το ίδιο ραβινιστικό καπελάκι με τους ραβίνους? Αυτό δεν είναι τυχαίο. Το έχετε προσέξει αυτό? Γιατί λαμβάνομαι γράμματα που μας τα καταγγέλουν τηλεθεατές και αρκετοί οι οποίοι κάνουν έρευνα και δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Δημήτριος με τον Πάπα της Ρώμης. Σε λίγο λοιπόν αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας θα το έχουμε στην πραγματικότητα με τον Βαρθολομαίο και τον Πάπα. Μάλιστα. Και τώρα το θέμα είναι βέβαια για αυτούς τους αρχηγούς, ευχόμεθα ο Θεός να τους δώσει μετάνοια. Γιατί αν δεν μετανοήσουν θα δώσουν φρικτό λόγο ανημέρα και
Χρήστος. Αλλά το πρόβλημα είναι εκεί, τι κάνουν οι πιστοί, τι κάνουμε εμείς. Έχουμε, τι κάνει το πίμνιο. Μπορούμε εμείς να ακολουθήσουμε τέτοιους ποιμένες σε αυτό το δρόμο. Επιτρέπεται, τι λένε οι πατέρες μπροστά σε τέτοιο κατάντημα. Τι έκανε ο Αγιός Μάρκος Ευγενικός, τι έκαναν οι πιστοί της εποχής του. Διεχώρησε τη θέση του. Διεχώρησε ευθύνη. Ίσως να διαβάσω πολύ σύντομα εδώ την διαθήκη, τα τελευταία λόγια του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, και λέγε το εξής. Πριν την κηδεία του ήταν τα τελευταία λόγια. Στην, έλεγε ούτε βούλομαι, ούτε δέχομαι, ούτε θέλω, ούτε δέχομαι την αυτού ή τον μεταυτού κοινωνία. Την κοινωνία με τον λατινόφρονα πατριάρχη. Δεν θέλω καμιά κοινωνία. Ούτε με αυτούς που τον είναι γύρω του. Ουζαμούς ούτε επί της ζωής μου, ούτε με τα θάνατον. Δεν δεχόταν, δηλαδή έλεγε, δεν θα έρθουν στην κηδεία μου, ούτε μνημόσυνο δεν θα κάνουν. Εδώ έχουμε το κατάντημα, ο Πατριάρχης, ο Δημήτριος, όταν πήγε στη Ρώμη, όπως βλέπουμε εδώ αυτή τη στιγμή, να έκανε μνημόσυνο για τους Πάπες. Μα γι' αυτό και τον βγάλανε πρώτα, εξυπηρέτησε τα σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων και τον βγάλανε από τη μέση. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι τον βγάλανε από τη μέση, όπως θα βγάλουν και τούτο, διότι την προδοσία πολύ αγάπησαν τους προδότες, ουδείς, Πάτερ Γλυκέριε. Και λέει, αν μου πρέπει να ολοκληρώσω, αυτό λέει ο Αγίος Μάρκος, πέπεις μεγάρα ακριβώς ότι όσον αποδιήσταμε τούτου και των τιούτων, αγγίζω το Θεό. Όσο δηλαδή αποχωρίζομαι από τον λατινόφρονα πατριάρχη, τόσο αγγίζω το Θεό. Τόσο πολύ δηλαδή ήθελε να είναι μακριά από τους λατινόφρονες. Μα δεν έχουμε τέτοιους πατέρες σήμερα, μακάρι. Τι πρέπει να κάνει το ποίμνιο, τι πρέπει να κάνουν οι πιστοί στην εποχή μας. Μακάρι τέτοιοι ιεράρχες, πιστεύω ότι ο Κύριος στο παραπέντε, στο και πέντε θα μας αναδείξει, δεν μπορεί να αφήσει το ποίμνιόν του, το οποίο είναι αποφασισμένο για το μαρτύριο, να συμπροσεύχεται και να καταντήσουν ή να είμαστε θέατρα κοσμικά, όπως είναι οι παπικές εκκλησίες και οι προτεσταντικές εκκλησίες. Δυστυχώς, ναι. Και σε αυτό που είπατε προηγουμένως, θέλω να ζητήσω την προσευχή σας και όλων των πιστών που μας ακούνε, διότι Θεού θέλοντος, με την ευλογία του Μετροπολίτου μας Οροπού και Φυρής Κυπριανού, ετοιμάζουμε πάλι την Κυριακή της Ορθοδοξίας μια άλλη εκδήλωση που ειδικά θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο Βατικανό και σε αυτό το διαθρησκιακό άνοιγμα, το άνοιγμα προς τις άλλες θρησκείες, που θα δούμε πού οδηγούνται Ορθόδοξοι που ακολουθούν τον Πάπα, όπως βλέπουμε εδώ. Μάλιστα. Σε ποιο δρόμο, σε ποιο κατάντημα. Σε αυτό ακριβώς που είπατε προηγουμένως, εδώ είναι παράλληλο με το σχέδιο της λεγόμενης νέας εποχής. Η ίδρυση μιας παγκοσμίου θρησκείας, η ένωση δηλαδή των θρησκείων, κάτω από ένα παγκόσμιο αρχηγό, δηλαδή είναι η έλευση του Αντιχρίστου. Μάλιστα. Για την προσφορά του στο θέατρο. Εμείς νομίζω ότι είδαμε αρκετά από την κασέτα. Να μην τη δούμε ολόκληρη την κασέτα, διότι η κασέτα είναι μισή ώρα και δεν θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε. Είδαμε, αγαπητοί τηλεθεατές, ό,τι είδαμε. Βεβαίως θα προβληθεί και άλλη κασέτα μετά από μερικές εκπομπές και εκεί θα τη δούμε σε όλο της το μεγαλείο, πως άγονται και φέρονται με όλες τις αιρέσεις. Και θα ήθελα να πω ότι επειδή δεχόμεθα και καταγγελίες και διαμαρτυρίες και ο λαός ανησυχεί και μας, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τις προσωπικές του προτιμήσεις ως προς τους πατέρες εκκλησίας μας. Σήμερα ειδικά υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμούν γέροντες, οι οποίοι γέροντες πρόταξαν τα στήθη τους και ύψωσαν φωνή διαμαρτυρίας και τόλμησαν στη σημερινή εποχή του 1994, οδεύοντες προς 95 στο 2000, να καταγγείλουν ιεράρχας πρόσωπα και πράγματα και να αφήσουν το ερημητήριό τους και το ασκητήριόν τους εις την έρημον, όπου έζησαν 30 με 40 ολόκληρα χρόνια, 40 πρέπει να ήταν τα χρόνια, και υπηρέτησαν πιστά τον Κύριό μας. Λοιπόν, οι ερημίτες πατέρες, ένας από αυτούς είναι ο ασκητής της ερήμου Σιναήτης Γέρον Ανδριανός του Σινά, ο οποίος διεχώρησε τη θέση του. Είναι γνωστός και σε εσάς, Πάτερ Γλυκέριε, και νομίζω ότι έχει προσχωρήσει και σε εσάς. Ο γέροντας λοιπόν Ανδριανός, τον οποίον έχω γνωρίσει προσωπικά, έχει καταγγείλει, και θα το πούμε αυτό και θα δείξουμε, την πανέρεση του οικουμενισμού σε ένα πάρα πολύ ωραίο σκίτσο που είχε κάνει, διότι είναι και καλλιτέχνης σπουδαίος, θα το δείξουμε αυτό. Για μερικούς φαρισαίους και υποκριτές θέλω να το διαβάσω, όπου σπέβδουν κάθε φορά αυτοί οι κύριοι, είτε ανήκουν στο παλαιό ημερολόγιο, είτε ανήκουν στο νέο ημερολόγιο,
να λένε, να λασπολογούν έναν άνθρωπο όπου ύψωσε το αναστημά του, έναν πατέρα, ένα γέροντα ερημίτη που τόλμησε να πει την αλήθεια και να καταγγείλει τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως και τον Αρχιεπίσκοπο του Σινά Δαμιανό, ο οποίος είναι μέγας οικουμενιστής. Λοιπόν, αυτά πρέπει να λέγονται έτσι για να αποκαθίστανται οι πατέρες και οι γέροντες οι οποίοι έχουν τάξει και έχουν βάλει σκοπό τη ζωή τους να ομολογήσουν Ιησού Χριστόν εσταυρωμένο και να πεθάνουν ξεψυχώντας με το όνομά του. Λοιπόν, ο γέροντας Ανδριανός είχε κάνει από τότε ένα σκίτσο όπου είχε μέσα όλους τους κληρικούς αυτοί που είναι αποφασισμένοι να οδεύσουν προς την κόλαση και στο πύρτο εξώτερων και δείχνει τον Πάπα να εναγκαλίζεται τον Αθηναγόρα. Από το 1985 το έχει κάνει αυτό ο γέροντας, γιατί σπεύσανε μερικοί να πούνε ότι ο γέροντας επλανήθηκε τον τελευταίο καιρό και ότι τώρα τα έκανε αυτά. Και εμείς δείχνουμε εδώ σκίτσο το οποίο έχει από κάτω ημερομηνία και χρονολογία και λέει έργων Αρχιμανδρίτου Ανδριανού, Σιναήτου, έτος 1985. Από τότε λοιπόν ο γέροντας έκανε τις καταγγελίες του και έλεγε «Μασόνος και αιρετικός ο Αθηναγόρας», γράφει εδώ. «Μετά του Πάπα που εναγκαλίζεται και αλληλοασπάζεται», γράφει εδώ, «υπεράνω δογμάτων η αγάπη». Ο Άγιος Κοσμάς έλεγε «Ο Πάπας, τον Πάπα τον Αντίχριστο να καταράστε. Αυτός θα είναι η αιτία». Λοιπόν, εδώ λοιπόν ο βδελιρός Αθηναγόρας και τους αναφέρει στη γραμμή «Μεταξάκης Δημήτριος», και όλοι αυτοί που είναι Ιάκωβος Αμερικής, λοιπόν, σήμερα με τον Αντίχριστο πορεύονται, με τον Αντίχριστο τον Πάπα. Και κοιτάξτε πού θα οδηγηθούν, κυρίες και κύριοι, μέσα από ένα σκίτσο του γέροντος Ανδριανού. Τους δαίμονες κοιτάξτε στην ανηφόρα. Να δείξουμε και τον εναγκαλισμό εδώ. Τον Αθηναγόρα, εδώ ήταν ο Αθηναγόρας πρώην Κωνσταντινούπολεως. Λοιπόν, την ίδια γραμμή του προκατόχου του Αθηναγόρου, όταν πήρε το θρόνο ο Βαρθολομαίος, το είπε ότι εγώ θα χαράξω και θα τηρήσω την γραμμή του προκατόχου μου Αθηναγόρου, το ίδιο είπε και ο Δημήτριος. Λοιπόν, να ξέρουν όμως αυτοί που χαράσουν την γραμμή του προκατόχου Αθηναγόρου και όλων των αιρετικών, γιατί έχουμε καταγγελίες και από το Άγιον Όρος, και από πατέρες που αγωνιούν και περιμένουν να δώσουν τη μάχη σώμα με σώμα και μέτωπο με μέτωπο, γιατί σε λίγο, κυρίες και κύριοι, έρχεται το σχίσμα. Αυτό είναι γνωστό ότι θα γίνει. Αφού προετοιμάζεται καλά το έδαφος, θα μας πούνε ότι τα πάντα είναι ένα, διαφορές δεν έχουμε με την Εκκλησία. Η κασέτα που θα παρακολουθήσουμε οι άλλοι, θα δείτε ποιοι άνθρωποι ευυπόληπτοι, υποτιθέμενοι, μεγάλοι σήμερα, λένε ότι τίποτα δεν μας χωρίζει από το Βατικανό και από τον Πάπα. Για τους μη γνωρίζοντες, αυτοί που δεν γνωρίζουν θα πέσουν στην παγίδα. Αυτοί που γνωρίζουν δεν θα πέσουν στην παγίδα. Αλλά και αυτοί που δεν γνωρίζουν όμως, εάν έχουν φλόγα στην ψυχή τους και αποζητούν την αλήθεια, θα τους προστατεύσει ο Κύριος και θα τους καθοδηγήσει μακριά από την αίρεση και από την πλάνη. Θέλω λοιπόν εδώ, πατέρα Γλυκέριε, να πούμε, αφού είδαμε όλα αυτά και αφού δείξουμε εδώ και έναν ασπασμό ακόμα τελευταίο, τον Κάσιντι. Δεν ξέρω εάν έχετε υπόψη σας, είναι υπόψη σας ότι ο Κάσιντι, ο Πατροκοσμάς έλεγε κάποιον Κασίδη, όταν θα παρουσιαστεί ο Κασίδης. Μήπως είναι ο Κάσιντι αυτός, ναι, ο Κασίδης. Ο Κασίδη είναι ο υπεύθυνος του Βατικανού για, ναι, τις σχέσεις με τους άλλους χριστιανούς, ναι, δηλαδή με τους Ορθοδόξους και τους διαμαρτυρωμένους. Μάλιστα. Αυτό είπατε όμως προηγουμένως, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να τονίσω για τους πιστούς τηλεθεατάς αυτό το βήμα του πολυσεβάστου γέροντος πατρός Ανδριανού. Γιατί βλέπετε, εδώ βλέπουμε έναν Άγιο Γέροντα, όλη τη ζωή του στην έρημο την είχε, με φήμη παγκόσμια, και μετά κάρπος προσευχής διάλεξε, ενώ θα μπορούσε τώρα να στερήσει τους καρπούς εκεί στην έρημο των κόπων του, αποφάσισε να τα αφήσει όλα, δεν ήρθε εδώ στην Ελλάδα με ένα τσαντάκι για την πίστη του.
Και, και να τονίσουμε ότι το Σινά είναι και αυτό με το παλιό. Δηλαδή δεν ήταν το θέμα του ημερολογίου που τον προβλημάτισε. Έτσι. Γιατί εδώ πολλοί θέλουν να μας παρουσιάσουν ότι αγωνιζόμαστε για 13 ημέρες. Όχι, στην περίπτωση όχι. του πατρός Αδριανού. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι καθαρό. Ήταν το θέμα του οικουμενισμού. Του και έφτασε στο σημείο που είπε: εγώ δεν μπορώ πλέον, η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να ακολουθήσω αυτό. Να έχω κοινωνία οικουμενιστάς. Μετά των αιρετικών και όλων αυτών. Νομίζω αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να προβληματίσει. Να το μιμηθούν όλοι και να το μιμηθούν. Ακριβώς. Εγώ κυρίες και κύριοι έχω να προτείνω, αλλά και προς όλους τους πατέρες που η ψυχή μου πονάει και πολλές φορές με βλέπετε να έχω ένα ύφος έτσι λιγάκι σκληρό, δεν κρίνω και δεν επικρίνω, είναι η οργή μου, η αγανάκτησή μου, η φλόγα της ψυχής μου, έταξα τον εαυτόν μου και τον εστράτευσα στο δρόμο της αληθείας, στον επίπονο του Κυρίου μας, τον αγκαθωτό δρόμο, τον δρόμο αυτό του Γολγοθά που οδηγεί στην Ανάσταση και στη Σωτηρία. Και γι' αυτό πολλές φορές με βλέπετε έτσι λιγάκι επιθετική, γιατί παραπονέθηκαν ορισμένοι έτσι ψηλά ιστάμενοι να πείτε στην Μαρία τη Δουράκη να μην είναι τόσο επιθετική. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι επιθετική. Είναι ο πόνος μου, είναι η κατακραυγή όλων εμάς των πιστών. Εγώ την αντιμετωπίζω. Σε εμάς έρχονται και λένε τα γράμματα, τα τηλεφωνήματα. Τι θα γίνει, αδελφοί, θα μιλήσετε στους πατέρες, θα ευαισθητοποιηθεί κανένας, κανείς δεν μας ακούει, κανείς δεν ενδιαφέρεται, κανείς δεν μας ενημερώνει, ενημέρωση δεν έχουμε ούτε από τις εκκλησίες μας, ούτε από τις ενορίες μας. Λοιπόν, γι' αυτό με βλέπετε ορισμένες φορές έτσι. Εύχομαι, διότι ο Κυριός μας δεν εμίσησε ούτε τους σταυρωτές του, να ανανύψετε εσείς όλοι που συμπράτετε συμμαχία με το Βατικανό και με όλους τους κακοδόξους αιρετικούς και προδίδετε τον Κύριό μας. Του δίδετε το φίλημα τούτη την ώρα, η Ανατολική Εκκλησία του Χριστού, και δεν μιλάω για το παλαιό εορτολόγιο, γι' αυτό σπέψε να το βγάλουν αιρετικό, για να προλάβουν τυχόν αντιδράσεις και το συγκαταλέγουν μεταξύ των σατανιστών και όλων αυτών, και ντροπή και έσχος στον Αρχιεπίσκοπο της Κρήτης που έκανε αυτή τη βλασφημία. Λοιπόν, θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε τι μας κάνουν και πού οδηγούμεθα και να αντιδράσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Διαφορετικά, η οργή του Κυρίου που έρχεται, και αυτό το δείχνει και το βλέπουμε στις οθόνες μας από τα δελτία ειδήσεων καθημερινώς, θα είναι φοβερή. Εδώ η οργή ενός ανθρώπου είναι φοβερή. Φανταστείτε την οργή ενός Θεού να οργιστεί ο Θεός ο Μέγας. Τι Θεός Μέγας είναι ο Θεός ημών. Λοιπόν, φανταστείτε, όχι θα βουλιάξει την Ολλανδία, τη βούλιαξε, τη σκέπασε. Μετακομίζουν 15-40.000 άτομα τα χωριά το ένα πίσω από το άλλο. Στις Βρυξέλλες το ίδιο. Δεν είναι δυνατόν να σκεπάσει και το δικαίωμα των θηρίων εκεί πέρα ο Κυριός μας. Έννοια τους. Αυτό που κάνουνε, να φακελώσουν την ανθρωπότητα, εδώ θέλω να επικεντρώσουμε και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, Πάτερ Γλυκέρη, ευαλόμεθα και ο λαός έχει μεσάνυχτα με όλους τους τρόπους από τις σκοτεινές δυνάμεις. Πρώτον, από τους αιρετικούς, να δείξουμε και αυτό, και από τις αιρετικές ομιλίες στα θέατρα. Στα θέατρα μας στέλνουν τους εκπροσώπους τους, κάποια βασούλα Ρίντεν, όπου είναι όλα προγραμματισμένα και βεβαίως, εδώ κοιτάξτε, εδώ είχε γίνει πριν, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Το πρόσωπο το οποίο κυκλοφορεί σε μεγάλα πόστερ στην Αμερική. Και τον λένε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν μου επιτρέψετε, νομίζω κάνατε μια πολύ σωστή παρατήρηση, που είναι η πατερική θέση, όπως την εκφράζει ο Αγιός Ιωάννης ο Χριστόστομος. Εμείς τους αιρετικούς, τους αλλοθρήσκους, δεν πρέπει να τους μισήσουμε, πρέπει να τους αγαπάμε. Αλλά να τους αγαπάμε με αλήθεια. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αληθεύοντες εν αγάπη. Όταν πραγματικά αγαπάς έναν άνθρωπο και βλέπεις ότι χάνεται, ότι χάνεται η ψυχή του, η αγάπη δεν είναι να πας να του πεις, ξέρεις, πορεύεις καλά, άρα είναι να του πεις, ξέρεις, δεν είσαι σωστός δρόμος, πρέπει να μετανοήσεις. Γιατί δυστυχώς εδώ όλοι οι οικουμενιστές χρησιμοποιούν την αγαπολογία, την αγάπη την έχουν όλο στο στόμα τους, αλλά έχουν χωρίσει την αγάπη από την αλήθεια. Και δεν λένε την αλήθεια. Και εδώ βλέπουμε ότι η αγάπη τους δεν είναι πραγματική αγάπη. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που είπατε, ότι αγάπη έχουν για όλους τους αιρετικούς και αλλοθρήσκους. Επειδή σε 4 λεπτά κλείνουμε. Όχι για εμάς όμως. Ναι, για να ολοκληρώσουμε. Θα θέλαμε λοιπόν να πούμε εδώ και ένα παράδειγμα για αυτούς που σπέβδουν να προδώσουν την Ανατολική Εκκλησία του Χριστού, ιερείς και αρχιερείς ποιοι είναι αυτοί, και όσοι θέλουν να αποκαλούν τον Πάπα Αγιώτατον αδελφό, θα έχουν την τύχη του Νικοδήμου του Λένιγκραν
Στη Ρωσία, ο οποίος τιμωρήθηκε από τον κύριο για την προδοσία του, σε μία επίσκεψή του στο Βατικανό και την ώρα που χαιρετούσε τον Πάπα, έπεσε ξερός στα πόδια του Πάπα, στις παντόφλες μπροστά του Πάπα. Επίσης, στην ένωση της Φεράρα, μόλις υπεγράφει ένωση με τους Βατικάνιους, δεν πρόλαβε ο τότε Κωνσταντινούπολεος να γυρίσει πίσω και απέθανε στην Φλωρεντία την ημέρα που τελείωνε η σύνοδος της προδοσίας. Αυτό για να το ακούσουν οι κύριοι αυτοί που αγρών αγοράζουν και που δεν τους ενδιαφέρει πλέον τίποτα παρά μόνο οι καρέκλες και οι πατερίτσες, για να επανέλθουν, μήπως και ανανύψουν, μήπως και εμείς πλέον δούμε κάποιον επικεφαλής να μας οδηγήσει, διότι εμείς δεν έχουμε καμία όρεξη να είμεθα μπροστά στο βήμα και να καταγγέλουμε. Ο κύριος είπε θα σηκώσει τα λιθάρια να μιλήσουν, εάν δεν μιλήσουν οι πατέρες οι θυσίες μας. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν αρκετοί ακόμα από τον Ιερό Κλήρο, που μπορούν και όχι μόνο μιλάνε, όχι μόνο καταγγέλουν, έχουν το θάρρος, έχουν την παρησία και μπορούν να αφυπνίζουν και να ενισχύουν όλους εμάς. Δοξάζομαι λοιπόν τον Άγιον Θεό μας που μας λυπάται και μας αφήνει ακόμα ορισμένους πατέρες προς ενίσχυση δική μας. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω, πριν κλείσουμε κυρίες και κύριοι, ότι πρέπει να είμεθα πάντοτε με φλόγα ψυχής να αγαπούμε τη χώρα μας, να μην υιοθετούμε τίποτα εισαγόμενο, να παραμείνουμε πιστοί στις παραδόσεις μας και να μετανοήσουμε. Καιρός μετανοίας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να σωθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μην χάσετε την εκπομπή την ερχόμενη Δευτέρα το βράδυ, γιατί θα είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική, και τις εκπομπές της Τετάρτης. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.